Τυπικός. Προσπαθώ να είμαι τυπικός. Μάλιστα. Ο διευθυντής, ο επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού της Συμμαχίας των Πολιτών, ο Ανδρέας Αποστόλου, και επικεφαλής προεκλογικής εκστρατείας του κ. Λυλίκα. Καλημέρα, κύριε Αποστόλου. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλε. Καλημέρα. Και εσείς, έτσι πάντα τυπικός, αν και έρχεστε από Λάρναγα. Από Λάρναγα, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι ένας επίσης πολιτικός βουλευτής που έρχεται πάντα στην ώρα του, αν και έρχεται από μακριά, είναι ο Ανδρέας ο Κυπριανού από τη Λέμεσο, πάντα. Λοιπόν, και περιμένουμε τον κύριο Σελινόπουλο της αλληλεγγύης του διευθυντή, ο οποίος σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας. Λοιπόν, θέλω να δούμε, αγαπητοί φίλοι, το εξής. Επειδή ήταν ένα θέμα πάντα, το θέμα της διαφθοράς, πάντα το συζητάγαμε, πάντα ήταν στην επικαιρότητα. Υπήρχαν κάποιες σημαντικές δηλώσεις, θεωρώ, Δημήτρη Δημητρίου, από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα και του Γενικού Ελεγκτή, και γνωρίζουμε και την εντυμότητα και των δύο, την έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, για το θέμα της διαφθοράς και της διαπλοκής που καλά κρατεί, βασιλεύει στην Κύπρο. Ακολούθησε ένας πόλεμος, θα έλεγα, περιγράφεται και καταγράφει σε όλες τις εφημερίδες, ένα μέτωπο, μια σύγκρουση μεταξύ του Οδυσσέα, του Μιχαηλίδη και της Κρυστάλλας για το χθες. Ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο το θέμα της διαφθοράς. Να το κουβεντιάσουμε. Με μεγάλη μου από τα αγαπητά. Θέλω σε παρακαλώ λίγο, έχουν γίνει πράγματα στη διαφθορά. Όμως διαπιστώσεις είναι ότι ακόμα καλά κρατεί, ζει και βασιλεύει. Ωραία. Τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, πρώτα θέλω να ξεκινήσω με την εξής δήλωση. Ναι. Είναι λάθος, πιστεύω, από όλους μας να συζητούμε στην βάση ότι η διαφθορά βασιλεύει και εμείς που συζητούμε για την διαφθορά και είμαστε στο πολιτικό κουρπέτι, ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί και να είμαστε και διεφθαρμένοι. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσουμε όλους όσοι είναι στα πλοκάμια της διαφθοράς, που δεν είναι ούτε η πλειοψηφία των υπαλλήλων, ούτε η πλειοψηφία των πολιτικών, ούτε η πλειοψηφία των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Εγώ δεν είμαι της φιλοσοφίας. Να σας πω κάτι. Όταν βγαίνει ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεγκτής και ξεκινούν την δήλωσή τους λέγοντας ότι η διαφθορά ζει και βασιλεύει, και αρχίζουν και κατηγορούν άλλες φορές πιο συγκεκριμένα, άλλες φορές πιο γενικευμένα, το σύνολο του συστήματος στον τόπο περνάει ένα μήνυμα προς την κοινή γνώμη ότι ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο έχει διαφθορά. Ναι. Και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος και εμείς όταν ξεκινούμε να συζητούμε και δεν κάνουμε αυτή την διαπίστωση, αυτή την διατύπωση, θεωρώ ότι πυροβολούμε τα πόδια μας. Δηλαδή τώρα τα βάζεις με τον Γενικό Ελεγκτή? Όχι, δεν τα βάλω ούτε με τον Γενικό Ελεγκτή, ούτε με τον Γενικό Εισαγγελέα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκινούμε, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Καθαρός ουρανός στις τραπέζες, δεν φοβάται, κύριε Δημήτρη. Αλλά δεν είναι σωστό να συζητούμε σε αυτή την βάση, γιατί αν θα διορθώσουμε 5, 10, 15 πράγματα, το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι να βάλουμε στην σωστή βάση όλους τους θεσμούς. Και οι θεσμοί, πέραν της Γενικής Εισαγγελίας και του Γενικού Ελεγκτή, είναι και ο θεσμός της δικαιοσύνης και ο θεσμός του πολιτικού συστήματος, είτε είναι κόμματα, είτε είναι βουλή, είτε είναι κυβέρνηση, και να ξέρουμε επακριβώς τι κάνει ο καθένας. Μάλιστα. Επί της ουσίας. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Επειδή είναι, όχι ερώτηση, θέση είναι, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε. Εμένα προσωπικά, αγαπητοί φίλοι, με τρομάζει, πραγματικά με τρομάζει, αυτά που χθες είπε ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι μέσω του χρήματος και του συμφέροντος επιτυγχάνονται τα πάντα, κατευθύνονται ιδέες, στοχοποιούνται πρόσωπα και θεσμοί, εξαγοράζονται συνειδήσεις, διαπράττονται εγκλήματα. Όταν τα λέει, δεν τα λέει ο Αντρέας αυτά, τα λέει ο Γενικός Εισαγγελέας. Και έρχεται και μετά και συμπληρώνει ο Γενικός Ελεγκτής ότι γινότανε το μπάχαλο, το έλα να δεις. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό το πράγμα. Και να μας προβληματίσει και να βρούμε τρόπους επίλυσης στη ρίζα. Μάλιστα. Του κακού. Αλλά πριν φτάσουμε στη ρίζα, επειδή όλα αυτά που λέει ο Γενικός Εισαγγελέας, με πολύ αγάπη και πολύ σεβασμό, δεν λέει κάτι που να μην είναι φιλολογικά και φιλοσοφικά σωστό. Να προχωρήσουμε με καταγγελίες. Και ονόματα, ήθελες να σου δώσεις. Με καταγγελίες. Μάλιστα. Διότι θα ξεκινήσουμε πάλι σε ένα μαύρο κύκλο φαντασμάτων που να ψάχνουμε μεταξύ αλλήλων ποιος είναι καθαρός και ποιος δεν είναι. Και φτάσαμε σε σημείο να ψάχνουμε ποιοι είναι και δεν είναι. Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Όταν ξεκινούμε και συζητούμε στην βάση του ότι
ζει και βασιλεύει και ότι το χρήμα καταφέρνει να μας κινεί όλους ως μαριονέτες, ναι. εκεί καταλήγουμε. Λέει πάντως, μάλιστα. Επί της ουσίας, θέλω να κάνω και μια πολιτική. Είναι αλήθεια, είναι γεγονός, πως σε αυτά τα χρόνια έχουμε δει και πρώην και ενεργεία δημάρχους και πρώην υπουργούς και πρώην επώνυμους και αξιωματούχους κομμάτων και μη να καταλήγουν στην φυλακή. Η δικαιοσύνη λειτουργεί στον τόπο μας και αυτό πρέπει να το εμπεδώσουμε. Είναι πολύ σημαντικό για την δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό που έχει αλλάξει αυτά τα χρόνια είναι η πολιτική βούληση να καταλήξουν οι υποθέσεις στην δικαιοσύνη και να μην κουκουλωθούν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να βρούμε τους μηχανισμούς να εδραιώσουμε και να εμπεδώσουμε αυτό το αίσθημα και την κατάληξη των σκανδάλων στην δικαιοσύνη. Μάλιστα, αυτό είναι ευχής έργων. Λοιπόν, αυτό πώς θα γίνει. Ναι, πώς θα γίνει αυτό. Πώς θα γίνει. Μέσω της διαφάνειας. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια της κοινωνίας για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Και για να μην φιλολογώ και φιλοσοφώ, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Πρακτικά πώς εφαρμόζεται η διαφάνεια. Μέσω της ψηφιοποίησης και μέσω του να κάνουν όλοι οι πολίτες τις πράξεις και τις συνδιαλλαγές με το δημόσιο με ανοιχτά χαρτιά. Είτε πας στο χτηματολόγιο, είτε πας να πάρεις υπηκότητα. Τώρα είχαμε μια υπόθεση στην Πάφο, μια σύλληψη χθες, τρεις σύλληψεις χθες το βράδυ. Είτε είσαι στο νοσοκομείο, είτε είσαι στο δημαρχείο. Μάλιστα. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία. Δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία που να πάρεις μια απλή άδεια να θέλεις χρόνια και αμέσως να μηχανεύεσαι, είτε εσύ ως να πολίτης. Να βρεις τρόπο είτε να την πάρεις πιο γρήγορα. Ακριβώς. Μάλιστα. Σωστό. Λοιπόν, να καλημερίσω τον Γιάννη Σελινόπουλο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Ωραίο το σακάκι. Ωραίο σακάκι, αλλά νόμιζα θα αρχίσουν με γεμάτα χέρια σήμερα. Είναι για να το πει για το τρικό. Όχι, επειδή η μητέρα του κάνει κάτι φανταστικέ τυρόπιτε, μιλάμε τώρα. Είναι μια φορά δεν θα μα φέρει μια τυρόπιτα το χρυσό. Δεσμεύομαι. Τρώνε άλλοι. Δεσμεύομαι την επόμενη φορά. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιάννη, τώρα κουβεντιάζουμε για τη διαφθορά με βάση αυτά που είπε ο Γενικό Εισαγγελέα και ο Γενικό Ελεγκτή, αλλά και με την εικόνα που έχουμε όλοι μα στην κοινωνία. Ζούμε σε μια κοινωνία και βλέπουμε τι γίνεται έτσι. Και λέει εδώ πέρα, εδώ υπάρχει ένα συμπέρασμα. Λέει, οι διεφθαρμένοι συνεχίζουν να διαφεντεύουν τη χώρα μας. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο εισαγγελέας. Το λένε οι εκπρόσωποι των θεσμών, οι οποίοι έχουν ταχθεί να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Πριν να τοποθετηθώ στο ζήτημα, πρέπει να πω ότι πρέπει όλοι να προσπαθούμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα εμείς, οι ίδιοι καταρχήν. Για παράδειγμα, κύριε Δημητρόπουλε, πιστεύω ότι και είναι και πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι ιδιωτικές εισφορές προς τα κόμματα. Θα πρέπει να απαλλαχθούν τα κόμματα από οποιαδήποτε, για παράδειγμα, υποψία συναλλαγής με ιδιωτικά συμφέροντα με στόχο την εξυπηρέτηση συμφερόντων μετά από μια εκλογική νίκη ή αναλαμβάνοντας την εκτελεστική εξουσία. Να θυμίσω και την περίπτωση της Focus, όπου υπήρχε χρηματοδότηση των δύο μεγάλων κομμάτων, από τη Focus του Βιανόπουλου και του Ζολώτα. Άρα πρώτοι πρέπει να δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα και νομίζω ότι είναι μια καλή εισήγηση συγκεκριμένη. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να απαταχθεί η διαφθορά. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανένας. Αυτός είναι και ο στόχος όλων. Για να μπορέσουμε όμως να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά, κύριε Δημητρόπουλε, θα πρέπει να μπορούμε να κρατούμε τους θεσμούς όπως την νομική υπηρεσία αλλά και την ελεκτική υπηρεσία σε επίπεδο λειτουργίας δική τους λειτουργίας, η οποία να μπορεί να παράγει έργο. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορεί να παράγει το έργο που μπορεί να παράγει κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες όταν η εκτελεστική εξουσία και η κυβέρνηση, όπως παρακολουθούμε αυτή την πενταετία, βρίσκεται σε μία διαρκή συγκρουσιακή πορεία. Άλλοτε ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόσο με τον Γενικό Εισαγγελέα, άλλοτε υπουργοί αυτής της κυβέρνησης. Μάλιστα, την τροπή αυτό που είχε πει ο Γενικός Εισαγγελέας. Την τροπή που είχε πει ο Γενικός Εισαγγελέας. Και πρέπει να προσπαθήσουμε, κύριε Δημητρόπουλε, να ενισχύσουμε αυτούς τους θεσμούς. Για παράδειγμα, είναι πρόταση του Νικόλα Παπαδόπουλου να υπάρχει οικονομική αυτονομία της ελεκτικής υπηρεσίας. Είναι μια κίνηση αυτή συγκεκριμένη, η οποία μπορεί να λύσει τα χέρια στον
γενικό ελεγκτή να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει τα κονδύλια τα οποία θεωρεί ο ίδιος για τους σκοπούς των ερευνών που θεωρεί ο ίδιος με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θέλω να σημειώσω το εξής. Η σύγκρουση με αυτούς τους θεσμούς βλάπτει. Βλάπτει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυβέρνηση, θα πρέπει πρώτη να δίνουν το καλό παράδειγμα. Εάν η κυβέρνηση είναι σε σύγκρουση συνεχή με τους θεσμούς οι οποίοι έχουν ταχθεί να υπηρετούν, να καταπολεμούν τη διαφθορά, δεν τους βοηθά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να πω ότι είναι και θέμα νοοτροπίας, κύριε Δημητρόπουλε. Σωστά είπε ο κύριος Δημητρίου, είχαμε και ένα περιστατικό σήμερα. Φαντάζομαι ότι το ακούσατε. Ναι. Κάποιος πήρε λεφτά να δώσει. Στην Πάφο, υπόθεση με τα διαβατήρια. Ναι. 2.000 ευρώ, λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, για να δώσει διαβατήριο σε κάποια κυρία από την Πάφο. Άρα υπάρχει νοοτροπία γενικότερη και από κάτω. Και μέσα στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχεις δίκιο. Υπάρχει νοοτροπία. Θέλω να το κουβεντιάσουμε την νοοτροπία σε λίγο. Θέλω να πάω στον Αντρέα τον Αποστόλου. Εδώ κολλάει λίγο. Τώρα θυμήθηκε, τώρα μου ήρθε. Αν θυμάμαι καλά, ήταν δήλωση Λιλίκα που έλεγε. Αυτές οι εκλογές έχουμε αναμέτρηση του Σάπιου με το έντιμο. Καταρχήν. Ήταν η δήλωση Λιλίκα. Πιστεύω. Ναι. Ή όχι. Είχε κάνει τη δήλωση ο κύριος Λιλίκας, αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχει διαφθορά. Και θα συμφωνήσω με τις τοποθετήσεις ότι τα επίπεδα διαφθοράς στην Κύπρο δυστυχώς είναι ψηλότερα, αν θέλετε, του αναμενωμένου. Και επειδή ο εντοπισμός, αν θέλετε, του προβλήματος, κύριε Δημητρόπουλε, για εμάς είναι η εύκολη πτυχή του θέματος και ουδέποτε μείναμε στη στήρα κριτική ή στην, αν θέλετε, κατάδειξη των προβλημάτων χωρίς να προτείνουμε, θεωρούμε ότι μέσα από αυτή την προεκλογική περίοδο μας δίνεται η ευκαιρία να αποδεχτούμε ότι υπάρχει το πρόβλημα και να προτείνουμε και να συζητήσουμε λύσεις για το πρόβλημα. Και ερχόμαστε και προτείνουμε τρεις συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρακτικά αυτό το κράτος μπορεί να περιορίσει, και ειδικά κατά τα ψέματα, κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει εξαλείψει τη διαφθορά, μπορεί να περιορίσει τα επίπεδα διαφθοράς. Το πρώτο είναι να συζητηθεί, αν θέλετε, η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει εδώ και 15 περίπου μήνες, για αστικές προσωπικές ευθύνες όσων διαχειρίζονται δημόσια εξουσία ή δημόσιο χρήμα. Και τι εννοούμε με την πρόταση, για να διαπλουστεύσω. Αν διοριστεί κάποιος σε ένα ημικρατικό οργανισμό ή σε μία θέση από την οποία χειρίζεται δημόσιο χρήμα ή δημόσια εξουσία και η παράληψή του κοστίσει στο κράτος, τότε τον λογαριασμό να μην τον πληρώνουν οι πολίτες, αλλά ο ίδιος. Με τη θεσμοθέτηση αστικών προσωπικών ευθυνών, θεωρούμε ότι κάνουμε λειτουργούς και αξιωματούχους πολύ πιο υπευθυνούς, γιατί θα γνωρίζουν ότι τα λάθη τους θα τα πληρώνουν ήδη και όχι οι πολίτες. Το δεύτερο είναι η εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Και αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο ένας, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Δημητρίου, είναι αυτό που λέμε ψηφιοποίηση ή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και ο δεύτερος είναι να βρούμε τέτοιες διαδικασίες. Μία προτείναμε την προηγούμενη εβδομάδα σε συνάντηση του κύριου Λίκα με τον κύριο Αχνιώτη, τον πρόεδρο του ΕΤΕΚ, για παράδειγμα η κατάργηση της πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας και η ευθύνη της υπογραφής να διέπει τους μηχανικούς, όπως διέπει και τους λογιστές η ευθύνη της υπογραφής τους. Τέτοιες κινήσεις και πρακτικές που είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, γιατί ουδέποτε είπαμε ότι μας κατέχει η αλαζονία ή η απόλυτη, αν θέλετε, άποψη ότι ό,τι καταθέτουμε εμείς είναι σωστό και ό,τι καταθέτουν οι άλλοι είναι λάθος. Γι' αυτό πρέπει να μπει στο δημόσιο διάλογο αυτό. Έτσι ώστε αυτό το να απλωστευτούν οι διαδικασίες. Για να αποφύγει κανείς τον πειρασμό, να μπει στο τρυπάκι να ψάξει την απόκτηση ή πολεοδομική άδεια ή κάποιε διευκόλυνση με άλλο τρόπο. Έτσι. Μάλιστα, γιατί μάλιστα. Ξέρουμε ότι είναι μέσα από αυτή τη γραφειοκρατία που πολύ ανεύθυνοι. Αν θέλετε, αυτό που είπε και ο Γιάννης, η εμπλοκή όλων. Πολλοί ανεύθυνοι βρίσκουν τρόπο έτσι ώστε να ξεγελάσουν το σύστημα. Πρέπει να συζητήσουμε ως δεύτερο πυλώνα την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιοποίηση και την απλούστευση διαδικασιών από το κράτος για να διευκολυνθούν οι πολίτες, αλλά να κόψουμε και το πρόβλημα από τη ρίζα. Και το τρίτο είναι ο έλεγχος. Και τι εννοούμε με τον έλεγχο, κύριε Δημήτρη? Καταρχήν θεωρούμε ότι αν πολλές που σήμερα
οι δημόσιοι υπάλληλοι ασχολούνται, γιατί δεν έχουμε ψηφιακή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιοποιηθούν, τότε θα έχουμε λειτουργούς του κράτους που θα έχουν περισσότερο χρόνο να ασχολούνται με τον έλεγχο, αν θέλετε, των αιτήσεων που παραλαμβάνουν και όχι μόνο να είναι σε μια διαδικασία παραλαβής και αν θέλεις αποθήκευσης ή διαδικασιών που αν δεν γίνει η ψηφιοποίηση θα χάνουμε χρόνο. Και τι εννοούμε έλεγχος. Είχαμε θέσει ότι το πόνθεν έσχες όταν είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται σε όσους ελέγχουν αν θέλετε εξουσία ή δημόσιο χρήμα και να μην μένει σε 30 ή 40 πολιτικά πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο θα ελέγχονται ή τουλάχιστον θα είναι υπό την αν θέλετε επιβολή ότι θα πρέπει να καταθέτουν το πώς συνέσχεσαι τους οι αξιωματούχοι του κράτους και οι πολιτικοί αξιωματούχοι. Και το δεύτερο όταν λέμε έλεγχο είναι το κράτος να μετατραπεί από ένα κράτος που παραλαμβάνει αν θέλεις έγγραφα και αιτήσεις σε ένα κράτος το οποίο ελέγχει όλα αυτά τα ποθενέσχες, ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία και ελέγχει τα στοιχεία που κάθε ένας καταθέτει. Και το τέταρτο και θα καταλήξω κύριε Δημητρόπουλε, είναι η λειτουργία των θεσμών. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, να υπάρχει διαφύλαξη των σχέσεων εκτελεστικής νομοθετικής εξουσίας αλλά και θεσμών και να σταματήσει, αν θέλετε, και αυτή είναι θέση και πρότασή μας, οι πολιτικοί διορισμοί σε σημαντικά πόστα ανθρώπων οι οποίοι ελέγχουν, αν θέλετε, την εξουσία. Γι' αυτό είναι και δέσμευση του κ. Λίκα ότι δεν πρόκειται να διορίσει το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο, το οποιοδήποτε πρόσωπο που είχε ανάμειξη με την πολιτική ζωή του τόπου, σε κέρυες θέσεις ανεξάρτητων θεσμών. Αυτό λέγεται εξαργύρωση έτσι, κάποιων επιταγών και οφειλών όταν αναβάλλει. Ναι, γιατί είναι ένα πράγμα, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ένα πράγμα η πολιτική και είναι άλλο πράγμα η ανεξάρτητη θεσμή. Δεν λειτουργεί στο παρελθόν. Λοιπόν, τώρα πάμε σύντομα για να ανοίξουμε θέματα πολλά. Αυτή την περίοδο, και είναι καλό νομίζω αυτό, γίνονται πάρα πολλές προτάσεις, εισηγήσεις από όλες τις πλευρές. Εγώ θέλω να σταθώ σε μία ακόμα γιατί αυτό ζήτημα για κάθε τσέπη, για κάθε νοικοκυριό, γιατί είμαστε όλοι υπερχρεωμένοι. Υπάρχουν οι δανειολήπτες που χάνουν τα σπίτια, που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια, υπάρχουν οι εμπλεκόμενοι, είναι οι εγγυητές. Είναι αυτή η πρόταση για δημιουργία φορέα διαχείρισης των κόκκινων δανείων, των μη εξυπηρετούμενων. Και υπάρχει και μια συμπληρωματική πρόταση, νομίζω έγινε από τον κύριο Λίκα, για κούρεμα. Αυτά δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να τα ρυθμίσουμε, γιατί, αγαπητέ μου Δημήτρη, ξέρεις καλύτερα από μένα το ξέρεις ότι πονάει το κάθε νοικοκυριό. Όταν απειλείται κάποιος να χάσει το σπιτάκι του, είναι το α και το ω, δεν τον ενδιαφέρει τι του λες εσύ, τι του λέω εγώ, τι του λέω ο καθένας. Τον ενδιαφέρει η τσέπη του και το σπίτι του. Μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα αυτό. Πριν πω αυτά, πολύ σχόλια μόνο σύντομα σε όσα έχει πει ο Ανδρέας ο Αποστόλου. Υπάρχει ένα κράτος στον κόσμο που έχει μηδενική διαφθορά. Ποιο είναι αυτό? Αυτή είναι η Εσθονία. Και γιατί η Εσθονία έχει μηδενική διαφθορά, ενώ έχει αντίστοιχο πληθυσμό με τον δικό μας, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι είναι μεγάλη χώρα κτλ. Έχει εφαρμόσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχει εφαρμόσει 100% την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δεν γίνεται τίποτα. Καλά, αν δεν και γίνει... δεν υπάρχουν λαμόγια πολιτική. Όλοι είναι άγιοι, τι είναι. Ακούστε. Το 90 στην Εσθονία ήταν. Η Εσθονία ήταν μια τελευταία επαρχία από τις τελευταίες επαρχίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ναι. Όταν ανάλαβαν την εξουσία, όταν ανεξαρτητοποιήθηκαν, εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα πλήρους ψηφιοποίησης. Είναι και θέμα κουλτούρας, θα μου πείτε. Είναι. Είναι και θέμα κουλτούρας, αλλά και εδώ μπορούμε να κατηργήσουμε την κουλτούρα. Και αυτό είναι το στοίχημα. Και ακόμα ένα μικρό σχόλιο για το πόθεν έσχες. Ψηφίσαμε, Ανδρέα, την Παρασκευή στην Βουλή μια τροποποίηση ενός νομοσχεδίου που πλέον μέχρι 30 του μήνα πηγήρω στις 3.500 αξιωματούχοι διορισμένοι είτε εκλεγμένοι, θα καταθέσουν ποθενέσχες. Το ποθενέσχες είναι η διαφοροποίηση της περιουσίας τους, ενώ κατήχαν ένα αξίωμα. Ναι, δεν μας υπάρχει ζήτημα πριν, βέβαια, ναι. Υπάρχει ζήτημα πώς ελέγχονται τα στοιχεία ότι είναι αληθή και πώς ελέγχονται ότι όντως είναι σωστά που κατατέθηκαν. Μάλιστα. Τώρα, για να μην μακρηγορήσω. Για την πρόταση αυτή θέλω να κουβεντιάσουμε. Γενικότερα το θέμα πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα. Υπάρχει ένα ζήτημα με τις τράπεζες και καλό είναι να το λέμε και να το ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα,
Έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος, έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια αυτή την περίοδο. Έχουν μειωθεί. Σε κάποιες τράπεζες περισσότερο που ήταν πιο εύκολο να γίνουν, σε κάποιες άλλες λιγότερο. Πρέπει να διαφυλάξουμε την πρώτη κατοικία και την κατοικία των ανθρώπων που διαμένουν. Είμαστε ένα κράτος πρόνοιας που δεν θέλουμε να δούμε ανθρώπους στους δρόμους. Αλλά από την άλλη, είναι σημαντικό να βρούμε κι εμείς λίγο στην ουσία και στην νοοτροπία που μας χαρακτηρίζει ως κράτος. Και θα το πω πολύ προσεκτικά γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ. Για χρόνια διαχωρίζουμε και διανέμουμε οικόπεδα είτε σε φτωχούς συμπολίτες μας, με κριτήρια, είτε σε πρόσφυγες. Τι τους λέμε όλους αυτούς τους ανθρώπους? Πηγαίνετε να δανειστείτε για να χτίσετε σπίτι τώρα που σας δώσαμε το οικόπεδο. Ναι. Αυτή η νοοτροπία και αυτή η λογική έχει φέρει είναι μέρος αυτών των αποτελεσμάτων. Βέβαια, υπάρχουν και επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια και άλλα κόκκινα δάνεια. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους να το λύσουμε σε συνεργασία. Σε ανθρώπους που ξαφνικά βρέθηκαν στην αδυναμία να πληρώνουν τα δάνεια της υποχρεώσης. Αυτό είναι. Σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να βρούμε εκείνες τις λύσεις που θα μηδενίζουν, αν είναι δυνατόν, το πρόβλημα. Μου το πάτε γενικά λίγο, αλλά δεν πειράζει. Επί της ουσίας είναι ότι θέλετε να το λύσουμε. Τώρα να σας πω. Να ξεκινήσουμε να λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην στέκουν και να μην γίνονται αποδεκτά από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί δεν λειτουργούμε μόνοι μας πλέον. Ναι. Κακά τα ψέματα. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λένε είτε κάντε εκποιήσεις είτε κουρέψτε τα δάνεια. Αυτό λένε. Πρέπει να πάμε να συζητήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα. Μάλιστα. Γιάννη. Είναι σαφές, κύριε Δημητρόπουλε, ότι δεν υπάρχει πρόθεση από πλευράς της παρούσας κυβέρνησης. Αυτό καταλάβατε. Από τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες τον Α, ο οποίος προχθές, με συγχωρείτε, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, κύριε Δημητρίου, ότι δεν είναι θέμα του κράτους το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή, στην ουσία, παραπέμπει για λύσεις στους μηχανισμούς τους οποίους αναφέρατε εσείς. Είναι σαφές ότι ο Προέδρος της Δημοκρατίας δεν έχει πρόθεση και διάθεση και αυτή του η δήλωση εξηγεί και γιατί δεν ασχολήθηκε πραγματικά και ουσιαστικά με αυτό το θέμα, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο βάσανο για πάρα πολλά νοικοκυριά και για πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έκλεισαν και βρίσκονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς στα δικαστήρια. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δουν πώς θα μπορέσουν να ξαναζωντανέψουν τη δουλειά τους, να βρουν κεφάλαια, να ξοφλήσουν τα προηγούμενα κτλ. Τώρα, υπάρχει όντως η πρόταση η δική μας για τη σύσταση φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου δανείου. Πρέπει να σας πω, κύριε Δημητρόπουλε, ότι είναι μια πρόταση η οποία έχει βασιστεί στα πρότυπα άλλων χωρών, δυτικών χωρών. Τι περιμένουμε ότι μπορεί να γίνει με την εφαρμογή αυτής της πρότασης? Καταρχήν, ότι θα μειωθεί η αυξανόμενη πίεση η οποία υπάρχει πάνω στους δανειολήπτες γενικότερα στον τραπεζικό τομέα και στην οικονομία. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα μπορεί να υπάρξει και διαγραφή δανείων, απαλλαγή εγγυητών, να προστατευτεί η κύρια κατοικία, αλλά και η επαγγελματική στέγη. Το πρόβλημα, κύριε Δημητρόπουλε, είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα σας εξηγήσω για ποιους λόγους. Καταρχήν, πάνω από τα μισά δάνεια τα οποία έχουν δοθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις είναι μη εξυπηρετούμενα αυτή τη στιγμή. Η χώρα μας έχει δυστυχώς τα πρωτεία σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό δανεισμό στην Ευρώπη. Ανησυχίες για αυτό το θέμα εκφράζει και η Κεντρική Τράπεζα, η δική μας, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας θυμίσω, στην πρόσφατη έκθεσή της για την Κύπρο, σε σχέση με τους μακροοικονομικούς δείκτες του 2017, θεωρεί τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ένα βαρύδι στη δυνατότητα για τις οικονομικές πραγματικότητες, κύριε. Και για να κλείσω πολύ το χρόνο, κατ' εμάς, μπορεί να είναι ένα θέμα στο οποίο εύκολα μπορεί κάποιος τεχνοκρατικά, όπως έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πει ότι θα πρέπει να δοθούν από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής οικονομικής πολιτικής κτλ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την κοινωνία, απασχολεί τους πολίτες αυτού του κράτους και κατ' εμάς έχει υποχρέωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κάθε πρόεδρος, να διευθύνουμε προβλήματα για να μπορεί να βοηθά και να δίνει λύσεις όπου μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, και αν όχι λύσεις καθοδήγηση σωστή, για να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα. Σωστό. Λοιπόν, της συμμαχίας για το θέμα αυτό, του κύριου Λίκα, για το θέμα αυτό,
Έχετε δίκιο καταρχήν ότι έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη. Για κούρεμα, δεν κάνω λάθος. Ορίστε. Για κούρεμα. Μια πρόταση η οποία οδηγεί στο τελικό στάδιο μέχρι και σε κούρεμα δανείο. Είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία ουσιαστικά προτείνει να δημιουργηθεί ένα ταμείο χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων. Είναι μια πρόταση η οποία προήρθε από τεχνοκράτες οικονομολόγους της Κρήτης Μητροπόλεως καταρχήν και όχι από πολιτικά πρόσωπα. Είναι μια πρόταση η οποία συζητούμε εδώ και περίπου 6 μήνες και έχει κατατεθεί πριν περίπου 20 μέρες από τον κύριο Ριλίκα. Θα έρθω και στην πρόταση, αλλά θέλω να μιλήσω γενικά για το πρόβλημα των μη εξυπηρετημένων. Όσο μπορεί πιο σύντομα. Καταρχήν, να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη των μη εξυπηρετημένων δανείων είναι 6,17%. Κύπρος είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρωζώνη μετά την Ελλάδα και το ποσοστό είναι γύρω στο 47-48% των μη εξυπηρετημένων δανείων. Από τη στιγμή που εντοπίζουμε το πρόβλημα, θα πρέπει να βρούμε τη λύση, γιατί ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο SSM, απαιτεί από τις τράπεζες, από τις κυπριακές τράπεζες, να ρίξουν τα ποσοστά των κόκκινων δανείων. Και αντιλαμβάνεστε ότι από το 47 μέχρι το 6 υπάρχει μια απόσταση και πρέπει να πάρουμε ριζοσπαστικά μέτρα. Εμείς θεωρούμε ότι η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε στις 6 Ιανουαρίου 2014 από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το Δημοκρατικό Κόμμα από τον κύριο Παπαδόπουλο, η οποία ουσιαστικά τότε έλεγαν ότι θα είναι η λύση του προβλήματος. Και μιλώ για την νομοθεσία της εκποίησης και την διαδικασία αναδιαρθρώσεων κτλ. Φαίνεται ότι εκ των πραγμάτων δεν δούλεψε. Δεν δούλεψε όσο θα θέλαμε, ίσως. Δεν δούλεψε όσο θα θέλαμε, γιατί το πρόβλημα είναι εκεί. Όταν απέχουμε από τους μέσους όρους της Ευρωζώνης σχεδόν 40%, σημαίνει ότι δεν δούλεψε. Είναι καλό να κάνουμε αυτή την παραδοχή. Και η δεύτερη παραδοχή είναι ότι πρέπει να βρούμε λύση του προβλήματος. Και έρχομαι τώρα στην πρότασή μας, κύριε Δημητρόπουλε. Καταρχήν, οφείλουμε να χωρίσουμε τους δανειολήπτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, ποτέ δεν πλήρωναν τις δόσεις τους. Και ενώ έχουν και μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, κρύφτηκαν πίσω, αν θέλετε, από κακές πρακτικές, από κακές νομοθεσίες ή από παράθυρα και τρύπες που υπήρχαν στην νομοθεσία. Χρονοβόρος διαδικασίες. Αυτούς, κύριε Δημητρόπουλε, είμαι ξεκάθαρο ότι δεν θέλει ο κύριος Λίκας, ούτε η πρόταση δική μας, να τους συμπεριλάβει. Αλλά μιλάμε και για μια πολύ μεγάλη κατηγορία Κυπρίων, οι οποίοι ήταν συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους και οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης και με τον νόμο των εκποιήσεων που πέρασε από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και από το Δημοκρατικό Κόμμα, σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη τους κατοικία ή την μικρή τους και μεσαία επαγγελματική στέγη. Αυτή την κατηγορία είναι που θέλουμε, αν θέλετε, να προστατεύσουμε. Οι τράπεζες έχουν εξαναγκαστεί από τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό να κάνουν προβλέψεις στους ισολογισμούς τους για τα δάνεια τα οποία θα εισπράξουν. Και κατά μέσο όρο είχαμε μια συνάντηση με τον Σύνδεσμο Τραπεζών που εκ πρώτης όψεως μπορώ να σας πω ότι βλέπει θετικά ή τουλάχιστον συζητά το πλαίσιο της πρότασής μας. Μας έχουν πει ότι οι τράπεζες κάνουν προβλέψεις περίπου στα 47% των δανείων. Mm. Δηλαδή, αν έχουν 100, αν θέλετε, εκατομμύρια να εισπράξουν, θεωρούν ότι θα πάρουν 47. Αυτές είναι οι προβλέψεις που κάνουν. Εμείς λέμε ότι αυτό το ταμείο θα μπορεί να αγοράζει τα δάνεια από τις τράπεζες κοντά στο ποσοστό των προβλέψεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες θα διαγράψουν ένα σημαντικό ποσοστό κόκκινων δανείων και θα είναι τυπική όσον αφορά τις προβλέψεις που κάναν στους ισολογισμούς. Ερώτηση: το ταμείο αυτό, τα χρήματα πού θα τα βρει για να μπορεί να αγοράσει? Αυτό το ταμείο, τα χρήματα θα τα βρει είτε από επενδύσεις του κράτους, το οποίο ο κράτος θα τα πάρει πίσω, είτε από ιδιωτικές επενδύσεις, γιατί εμείς θέλουμε αυτό το ταμείο να έχει κέρδη για να μπορεί, αν θέλετε, να εξασφαλίσει επενδύσεις. Όταν αυτό το ταμείο αγοράζει δάνεια περίπου στις τιμές που προβλέπει η τράπεζα ότι θα εισπράξει τα δάνεια, τότε θα έρχεται στο δανειολήπτη. Και μιλάμε συγκεκριμένα ότι η προτεραιότητα θα έχει η πρώτη κατοικία μέχρι 350.000 και η μικρή επαγγελματική στέγη μέχρι 300.000 προτεραιότητα σε αυτό το ταμείο και μακάρι να δουλέψει για να μπορούν να συμπεριληφθούν και άλλα δάνεια. Θα έρχεται να κάνει ένα νέο διακανονισμό με τον οφειλέτη σε μια δόση και σε ένα χρονικό περιθώριο που θα μπορεί να το αποπληρώσει. Και θα χωρίζει το δάνειο σε δύο μέρη. Θα είναι το ποσό το οποίο το αγόρασε από την τράπεζα συν ένα λογικό ποσοστό κέρδους για να μπορέσει αυτό το ταμείο να προσελκύσει επενδυτές. Και το δεύτερο μέρος θα είναι το ποσοστό του δανείου που θα κουρευτεί ή θα χαριστεί, αν θέλετε, στον οφειλέτη, αν στο τέλος αυτής της διαδικασίας αποπληρώσει το πρώτο μέρος του δανείου. Δεν θα γίνεται κούρεμα η διαγραφή του δανείου από την αρχή. Με αυτόν τον τρόπο, και είναι μια διαδικασία, αν θέλετε, που επεξηγείται τεχνοκρατικά
και αναλυτικά στην πρόταση που καθίσε ο κ. Λυλίκας, θεωρούμε ότι μπορεί να δοθεί λύση σε μια κατηγορία δανειοληπτών. Από εκεί και πέρα. Επειδή όπως σας είχα πει πριν, ουδέποτε σαν προεκλογικό επιτελείο μας διακατέχει η αλαζονία ή θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας δεν είναι υπό συζήτηση, επειδή το πρόβλημα είναι εκεί, επειδή υπάρχει μια κοινή παραδοχή ότι στις 6 Ιανουαρίου 2014 πάρθηκε μια λαθασμένη απόφαση από την Βουλή που εκ του αποτελέσματος δεν δούλεψε, θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος, να καταθέσουν και οι 4 υποψήφοι, αν θέλετε, και τα πολιτικά κόμματα, αλλά και οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται. Εμείς θέλουμε και από το Σύνδεσμο Δανειοληπτών, θέλουμε και από την Κεντρική Τράπεζα, θέλουμε και από το Σύνδεσμο, αν θέλετε, Τραπεζών, να ανοίξει αυτός ο δημόσιος διάλογος και να βρεθεί λύση έτσι ώστε να έχουμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα την επόμενη μέρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δεύτερον, αυτή η κατηγορία. Άρα δεν διαφωνείτε με την πρόταση. Δεν διαφωνείτε με την πρόταση του Νικόλα που λέει για δημιουργία φορέα. Μα κοιτάξτε, αυτή είναι μια διαφορετική πρόταση. Να σας πω και τον λόγο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει ένα συγκερασμό. Να σας πω και τον λόγο. Η δημιουργία κακής τράπεζας ή φορέα, εντάξει, είναι μια, αν θέλετε, πολιτική τοποθέτηση, η οποία χρήζει και τεχνοκρατικής και οικονομικής ανάλυσης. Η πρόταση δική μας είναι μια αναλυτική, κοστολογημένη και τεχνοκρατική πρόταση, η οποία έχει τεθεί ενώπιον της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και ενώπιον των υπολείπων για διάλογο και για συζήτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, προτάσεις πολλές, ταμεία πολλά. Εσείς δεν λέτε τίποτα. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν κάνετε. Εμείς, κύριε Δημητρόπουλε, τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε μειώσει, έχουμε καταφέρει να μειωθεί ο ιδιωτικός δανεισμός κατά 28 δις. Ο ιδιωτικός δανεισμός στην Κύπρο το 2005 ήταν 28 δισεκατομμύρια. Μέχρι το 2012 εκτοξεύτηκε στα 72,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τότε δεν υπήρχε ακόμα ο μηχανισμός να ελέγχονται ποια είναι μη εξυπηρετούμενα και ποια είναι εξυπηρετούμενα. Σήμερα είναι κατά 28 δισεκατομμύρια μικρότερος, κατά 20%. Είναι εκεί το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να πούμε και το εξής. Ο Υπουργός των Οικονομικών προχθές στην ομιλία του στην Βουλή ανέφερε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, αλλά με μέτρο και προσοχή. Δεν πρέπει να γίνουμε ανυπόμονοι είτε εμείς είτε οι υποπτικές αρχές στην Κύπρο και στην Ευρώπη και να σπρώξουμε είτε τις τράπεζες είτε τους συνεργάσιμους δανειολήπτες πέραν των ορίων και των αντοχών τους με τρόπο που θα υπονόμευε τελικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική προοπτική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της είναι και πρέπει να είναι έτοιμη να εξετάσει με προσοχή κάθε νέα εισήγηση, κάθε νέο εργαλείο αξιοποιώντας το σαφές βελτιωμένα δεδομένα της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. Αυτή πρέπει να είναι η αρχή. Το απάντησε ο Περδίκης. Αυτό διαβάσατε τι είπε. Όχι, δεν διαβάσατε τι είπε. Λέει ότι ο Περδίκης λέει ότι ο Χάρης λέει, έχει ξεχύσει τη Βουλή με την Παραμυθούπολη. Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να μπω σε μια τέτοια συζήτηση. Ούτε να σχολιάσω χαρακτηρισμούς ανθρώπων οι οποίοι πέραν από τέτοιους χαρακτηρισμούς στις εισηγήσεις χωλαίνουν. Από εκεί και πέρα και επί της ουσίας, χρειάζεται να κάτσουμε να βρούμε τους μηχανισμούς εκείνους, αλλά ξέροντας και λέγοντας προς τον κόσμο, και αυτό είναι το σημαντικό, να μην παραμυθιάζουμε τον κόσμο ότι υπάρχει δυνατότητα ή περίπτωση να χαριστούν δάνεια χωρίς την συνεργασία τους και χωρίς να είναι τυπική στις υποχρεώσεις τους. Δεδομένου, κανείς δεν χαρίζει δάνεια σήμερα. Κανείς δεν χαρίζει δάνεια. Ωραία, διότι ακούμε κάποιες εισηγήσεις που αφήνουν να νοηθούν ότι θα χαριστούν δάνεια στους πολίτες. Και αυτό είναι λανθασμένο. Λοιπόν, βέβαια εδώ είναι ένα ερώτημα, θα πει ο Γιάννης την άποψη και σιγά σιγά πρέπει να το κλείνουμε, αλλά είναι ένα θέμα αυτό, γιατί να μεσολαβεί το κράτος σε όλη αυτή τη διαδικασία και να μην μιλάω γενικότερα και να μην κάνουμε, ας πούμε, απευθείας με την τράπεζα η οποία να μας χαρίσει τα δανειά μας, να μας κουρέψει, αφού έτσι κανείς να τα πουλήσει σε χαμηλότερη τιμή. Εγώ είμαι σίγουρος πως, χωρίς να ξέρω, χωρίς να έχω την οποιαδήποτε εμπλοκή, οι τράπεζες είναι συνεργάσιμες σήμερα. Όταν κάποιος πάει και είναι συνεργάσιμος και δεδηλωμένα να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις του, να συνεργαστούν. Κύριε Σελόπουλε. Ξέρετε, ακούγοντας τη δήλωση τη χθεσινή του κ. Χάρη Γεωργιάδη, μπορώ να καταλάβω και γιατί, επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί. Ο Υπουργός είπε χθες να μην πιεστούν οι δανειολήπτες. Διαβάζω το τι είπατε εσείς. Είπατε ότι είπε ο Χάρης Γεωργιάδης να μην πιεστούν οι δανειολήπτες πέραν των ορίων αντοχών τους.
Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δανειολήπτες που είναι ήδη από τα όρια αντοχής. Έτσι καταλάβατε εσείς. Είναι έξω από τα όρια αντοχής. Κύριε Στριγνόπουλε, συγγνώμη. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών λέει να μην πιέσουμε τον κόσμο να μην βγει από τα όρια αντοχής, σημαίνει θεωρεί ότι είναι εντός των ορίων. Μα δεν είναι εντός των ορίων. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια αυτή τη στιγμή που είναι σε δεινότατη οικονομική κατάσταση και δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και δεν ξέρουν τι θα κάνουν οι άνθρωποι και υπάρχει αβεβαιότητα για το μέλλον τους. Δεν μπορεί να μιλάμε έτσι ελαφρά την καρδία και να λέμε, μιλάμε για όρια αντοχής του κόσμου. Είναι σαν να ζείτε σε μια διαφορετική κοινωνία και να μην έχετε αντίληψη τι γίνεται έξω από αυτό το λόγο του προεδρικού. Αυτό καταλάβατε. Σας παρακαλώ, μην λέτε ιστορίες που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η εντύπωση η οποία υπάρχει, κύριε Δημητρόπουλε, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση για το συγκεκριμένο θέμα θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι αλουνού. Θεωρεί ότι είναι πρόβλημα της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόβλημα των πολιτών όμως αυτής της δημοκρατίας. Και έπρεπε, κύριε Δημητρόπουλε, να ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα και η κυβέρνηση Νικόλα Παπαδόπουλου αυτό ακριβώς θα πράξει. Σαφέστατος και πολύ σύντομος. Μια καταληκτική κουβέντα από σένα, αγαπητέ Ανδρέα. 32. Κοιτάξτε, εμείς δεν δεχόμαστε ότι ένας στους δύο Κύπρους δεν είναι συνεργάσιμος με την τράπεζα. Γιατί ένας στους δύο Κύπρους αυτή τη στιγμή έχει μία εξυπηρετούμενο δάνειο. Δεχόμαστε όμως ότι υπάρχει μία κατηγορία από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν και θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύουν το σύστημα. Αυτούς δεν θέλουμε να τους συμπεριλάβουμε στη δική μας πρόταση. Και επειδή θεωρούμε ότι η λύση η οποία δόθηκε από τον κύριο Αβέροφινο Φίτου και τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο στις 6 του 2014 έχει αποτύχει εκ του αποτελέσματος. Γιατί το SSM μας κρούει τον καμπανάκι του πολύ ψηλού ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχει Κύπρος και η Ελλάδα, οι μόνες χώρες στην Ευρωζώνη. Θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε λύση. Και η λύση, κύριε Δημητρόπουλε, δεν μπορεί να δοθεί ούτε μέσα από νεφελώδεις πολιτικές διακηρύξεις, ούτε μέσα, αν θέλετε, από λαϊκιστικές προτάξεις χωρίς τεχνοκρατική και οικονομική μελέτη. Εμείς θεωρούμε και καταθέσαμε, αν θέλετε, ταπεινά την πρότασή μας, η οποία είναι μια τεχνοκρατική μελέτη οικονομολόγων και όχι πολιτικών προσώπων και είμαστε διατεθειμένοι να τη συζητήσουμε τόσο με το Σύνδεσμο Τραπεζών, όσο με το Σύνδεσμο Δανειοληπτών, όσο με τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και με την κοινωνία των πολιτών για να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα που δεν έχει βρεθεί ακόμη. Μάλιστα. Λοιπόν, 14 νομίζω ότι θα κλείσετε εσείς την κουβέντα μας. Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές και σε αυτή τη συζήτηση που απομένει σε εναπομείναντες 50 τόσες μέρες, είναι σημαντικό να κάνουμε κουβέντες στην βάση επιχειρημάτων και στη βάση προτάσεων υλοποιήσιμων που να μπορούν να δώσουν επιλογές στον κόσμο, στηριγμένες στο τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, στα αποτελέσματα αυτής της πενταετίας και στις προτάσεις όλων των υποψηφίων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά για την κουβέντα και την παρουσία σας εδώ. Είναι θέματα και η οικονομία βέβαια, πέρα από το εθνικό, θα το δούμε το εθνικό σε κάποια άλλη επόμενη συνάντησή μας, αλλά και η οικονομία, ένα θέμα το οποίο εξίσου σοβαρό και απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο. Και η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Έτσι. Και είναι συνυφασμένα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί κύριοι. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα να πάμε στο ρεπορτάζ, να πάμε σε ένα ρεπορτάζ. Να δούμε αυτή την ιστορία που πονάει βέβαια, πονάει ολόκληρη την κοινωνία. Είναι η 7χρονη κακοποίηση, η κακοποίηση μιας 7χρονης κοπελιάς, κοριτσιού, από ένα σάτυρο, ο οποίος ενώπιον του κακοριοδικίου έτσι κατηγορείται. Και σε βάρος του υπάρχουν 7 κατηγορίες. Παρακαλώ να πάμε στο ρεπορτάζ. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη η καταδίκη 45χρονου για σεξουαλική κακοποίηση 7χρονου κοριτσιού. Υπόθεση η οποία πάει 2 χρόνια πίσω. Ένα μωρό στη δευτέρα τάξη του δημοτικού μεγάλωσε απότομα. Αιτία ήταν ο εφιάλτης που πέρασε στο σπίτι του γειτονά της. Τα απογεύματα που μπορεί να αργούσε η συμβία του να επιστρέψει στο σπίτι για να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στην 7χρονη, ο σάτυρος έβρισκε ευκαιρία, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκα στο δικαστήριο, για να ικανοποιεί τις αρρωστημένες ορέξεις του. Το κακουργιοδικείο δεν δημοσίευσε το όνομα του καταδικασθέντα, προκειμένου να μην στιγματίσει καταρχήν το ανήλικο παιδί. Ο λόγος που δεν δίνονται πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα είναι για να προστατευτεί το παιδί. Μάλιστα, αυτό όχι ναι. Ο θήτης, το παιδί. Διότι από την ώρα που δίνεις όνομα και περιοχή και επαρχία, μπορεί να αυτοποιηθεί το ίδιο.